Θέλουμε και από αυτό το βήμα να χαιρετήσουμε τη σημερινή μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση. Τη συγκέντρωση που έγινε στο Σύνταγμα και όχι μόνο, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και βέβαια, εμείς συζητάμε αυτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά ωστόσο όμως, στη μεγάλη αυτή συγκέντρωση, συμμετείχε ο καλλιτεχνικός κόσμος. Οι μουσικοί, οι τραγουδιστές, οι αρχαιολόγοι, οι εργαζόμενοι στο Υπουργείο Πολιτισμού, που διαδήλωσαν για την επιβίωσή τους. Συναντήθηκαν με τους εργαζόμενους που απεργούν για καλύτερους μισθούς, για ζωή και δουλειά με αξιοπρέπεια, για μέτρα κατά της ακρίβειας. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σταθώ και να αναφερθώ στα διαρκή εργοδοτικά εγκλήματα που κυριολεκτικά δολοφονούν καθημερινά τους εργαζόμενους. Ένας έως δύο νεκροί, καθημερινά. Σφίγγεται η ψυχή μας, διαβάζονται στις εφημερίδες. Και είναι οι άνθρωποι που πάνε να κάνουν μεροκάματο και γυρίζουν στο φέρετρο, κυριολεκτικά στο σπίτι τους. Και δεν έχουμε καμιά κουβέντα από την κυβέρνηση για αυτή την εργοδοτική αυθαιρεσία, εγκληματική αυθαιρεσία. Έλλειψη μέτρων ασφάλειας, εντατικοποίηση της εργασίας, 12 ώρα, κυρίες και κύριοι, που υπερασπίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Που τι λέει η οδηγία που ψηφίστηκε και με τον νόμο Χατζηδάκη? Απαγορεύεται, λέει, η απασχόληση των εργαζομένων πάνω από 13 ώρες. Κι όμως, αν δείτε στατιστικά, τα περισσότερα γίνονται μετά το 8ωρο. Δολοφονίες είναι. Δεν είναι εργατικά ατυχήματα. Γιατί αυτές οι άθλιες συνθήκες, για να φουσκώνουν τα πορτοφόλια από το κέρδη των επιχειρήσεων? Και πέστε μας πόσους έχετε βάλει φυλακή. Επιτέλους, μια και μιλάμε για ευαισθησίες στην ανθρώπινη ζωή. Αυτούς που δουλεύουν στα έργα, αυτούς που δουλεύουν σε εργοστάσια, οι οποίοι δολοφονούνται καθημερινά. Και για αυτούς έγινε η κινητοποίηση σήμερα, για να μην ξεχνιόμαστε, ούτε να θυμόμαστε, και καλά κάνουμε να το τονίζουμε, ένας αστυνομικός που δούλευε δεύτερη δουλειά για να τα βγάλει πέρα. Οι άλλοι δουλεύουν πρώτοι τόσα χρόνια και δεν δικαιούνται και καμιά αποζημίωση. Έτσι λοιπόν και οι καλλιτέχνες, για να συνεχίσω, όλος ο κόσμος του πολιτισμού συναντήθηκε με τον ελληνικό λαό, που αγωνιά για τις διεθνείς εξελίξεις, που οι περισσότεροι δεν μιλάτε για τον πόλεμο ή μάλλον τους πολέμους που φουντώνουν στη γειτονιά μας, για τους χιλιάδες αμάχους, για τα παιδιά που σκοτώνονται από το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ κάθε μέρα στη Γάζα. Ακόμα επιμένετε στην αυτοάμυνα του Ισραήλ? Αυτοάμυνα είναι η δολοφονία πάνω από 20.000 παιδιών. Και τώρα σούμπιτοι όλοι πάλι να καλύψετε το Ισραήλ. Ενώ, αν δεν κάνω λάθος, κανένας δεν έβαλε άχνα όταν το Ισραήλ βομβάρδισε το προξενείο. Προξενείο σημαίνει έδαφος άλλης χώρας, σκοτώνοντας εκτός από αξιωματούχους και εργαζόμενους εκεί. Δεν βγάλατε τσιμουδιά. Τώρα βγήκατε στα κεραμίδια. Ο λαός μας βλέπει, διαισθάνεται τον κίνδυνο του πολέμου, οργίζεται για την εμπλακή της χώρας μας στα εγκληματικά σχέδια των εμπεριαλιστών, τον ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλήθεια, πόσο φιλότιμο έχετε όταν αποδεικνύετε ότι έχουμε βόμβους φωσφόρους, χιλιάδες, που είναι απαγορευμένες από το διεθνές δίκαιο. Βέβαια, το Ισραήλ τους έχει ρίξει πολλές φορές.
τις οποίες βόμβες τις δίνετε ή τις πουλάτε, αν θέλετε, στην Τσεχία για να τις δώσει στην Ουκρανία. Και δεν βγάζετε άχνα για όλο αυτό, τέτοιου είδους εμπλοκή, στα όρια, πάνω από τα όρια της βαρβαρότητας. Δεν βγάζετε λοιπόν τσιμουδιά και οι υπόλοιποι για το ΝΑΤΟ, τους Αμερικάνους, την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί συντάσσεστε όλοι σας, δεν τολμάτε να πείτε κουβέντα, όλα τα αστικά κόμματα. Άχνα δεν βγάζετε για Ηνωμένες Πολιτείες και ΝΑΤΟ, μερικοί ψελίζουν και για το Ισραήλ. Και βέβαια, με τον νέο αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε ξεπεράσει τα όρια. Πρωταθλητισμός Ολυμπιακών Αγώνων. Τι λέει? Το ΝΑΤΟ αποτελεί ιερή αμυντική συμμαχία. Αυτό δεν το έχει πει ούτε η Νέα Δημοκρατία. Ιερή αμυντική. Λέει ότι είναι αμυντική, αλλά ιερή αμυντική συμμαχία. Και βέβαια αναλαμβάνει το ρόλο της Κολυμβήθρας, του Σιλουάμ, για να βαφτίσει το ΝΑΤΟ ιερή συμμαχία, ξεπλένοντας τα αμέτρητα εγκλήματά του, τα εκατομμύρια των νεκρών, όπως και οι υπόλοιποι. Βέβαια, δεν μπορώ. Θα κάνουμε ένα σχόλιο. Ο κύριος Κασελάκης έχει ειδική σχέση, φαίνεται, με τις Κολυμβήθρες, αφού μας ενημέρωσε ότι στη βάφτισή του έγινε θαύμα. Σχηματίστηκε σταυρός. Και αυτό ήταν σημάδι, λίγο ως πολύ, ότι είναι απεσταλμένος του Θεού. Ότι η παπάς θα γίνει, λέει, ή κάποιος μεγάλος στην ανθρωπότητα. Και από τη μια μεριά έχουμε επιστολές του Ιησού, απ' την άλλη το θαύμα της Κολυμβήθρας. Έλεος πια. Έλεος, υπάρχουν και όρια. Και ο κόσμος να κρίνει από όλα αυτά. Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο. Ως συνήθως όλα τα νομοσχέδια, κάθε κυβέρνηση, δεν θέλω να αδικήσω τη Νέα Δημοκρατία, έχουν ωραίους τίτλους, χρησιμοποιούνται ωραία λόγια για να ντύσουν την πολιτική τους. Εμείς λέμε την άγρια αντιλαϊκή πολιτική, μια πολιτική που ανταποκρίνεται και υπηρετεί τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Το ονομαζόμενο εθνικό συμφέρον έχει ταυτότητα. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι στη χώρα. Κάποιοι παίρνουν, να μην πω, δισεκατομμύρια αστρονομικά ποσά και κάποιοι προσπαθούν να ζήσουν με 7 κατοστάρικα. Ποιους και με 5 και με 4. Ποιους εξυπηρετεί, εμείς λέμε, τον επιχειρηματικό νομισμό. Είναι υπερβολή. Θα το αποδείξουμε. Σε αντίθεση με τα άλλα κόμματα, τα οποία άλλα κόμματα περιορίζουν κυριολεκτικά την κριτική τους σε επιμέρους πράγματα, σε προσωπικές αντιπαραθέσεις, για να κρύψουν και να μην κάνουν κριτική στη μήτρα που γεννά όλη αυτή την πολιτική, αλλά στη διαχείρισή της. Λες και όταν ήταν αυτή στην εξουσία, τι να πω, συνέτριψαν τον καπιταλισμό, το λιγότερο. Λες και ξεχνάμε ότι και αυτοί ακολούθησαν την ίδια πολιτική. Η πολιτική της κυβέρνησης, εμείς λέμε, είναι συνεπής. Είναι συνεπής με την εξυπηρέτηση της καπιταλιστικής ανάπτυξης, της καπιταλιστικής οικονομίας. Με τη θεωρία της ότι ο κόσμος πάει μπροστά όταν το κεφάλαιο έχει την εξουσία και δουλεύουν οι σκλάβοι. Από την άλλη μεριά που παλεύουν, που παράγουν όλο το πλούτο. Και οι υπόλοιποι τι λένε, το κρύβουν αυτό. Καλά, για καπιταλισμό δεν μιλάει κανένας. Υποτίθεται αριστερός, νατοϊκός, κεφαλοκρατικός, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα. Δεν είναι νόμοι του καπιταλισμού αυτοί? Να το πείτε. Όχι. Είναι οι χειρισμοί πάντα της εκάστοτε κυβέρνησης. Σήμερα είναι η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, αύριο μπορεί να είναι κάποια άλλη, χθες είναι κάποια άλλη, όλα πάνε καλά. Και αυτή η Ευρωλιγούρα έλεος. Έλεος δηλαδή. Όλα τα κάνει καλά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτές τις αρχές δεν έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα τα κάνει καλά. Και εμείς δεν είμαστε ευρωπαϊκή χώρα. Είμαστε. Αυτή είναι η κανονικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας ξεκινήσουμε το βασικό. Και ας αφήσουμε τις τρίπλες και ας τα αφήσουν οι άλλοι. Ποιο είναι το βασικό? Η φιλοσοφία του νομοσχεδίου. Εδώ συγκρούονται δύο θεωρίες. Τι λέει? Καταργεί τη λέξη πολιτισμός και την αντικαθιστά με τη λέξη πολιτιστικό προϊόν. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι
Μάλιστα. Επομένως, τι είναι ο πολιτισμός? Είναι ένα πολιτιστικό προϊόν, κατά την άποψη την καπιταλιστική, θα το πω έτσι, και της Νέας Δημοκρατίας βέβαια και των υπόλοιπων που δεν βγάζουν κουβέντα. Δηλαδή, σημαίνει ότι μπορεί να πωλείται και να αγοράζεται. Όπως μπορεί και η υγεία, όπως μπορεί και η παιδεία, όπως μπορεί και η κοινωνική ασφάλιση, ο αθλητισμός κλπ. Τι έχει προτεραιότητα όταν το ονομάζεις πολιτιστικό προϊόν, για να καταλάβει ο κόσμος περισσότερο? Έχει προτεραιότητα την εμπορική εκμετάλλευση. Δεν έχει άλλες προτεραιότητες που λέμε εμείς. Συνδέεται άρρηκτα, τα λέτε αυτά, με τον τουρισμό και άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Βέβαια, ποιος κερδίζει από αυτή την εξόγκωση του τουρισμού? Κερδίζουν αυτοί οι μεγαλοξενοδόχοι, οι tour operators, ένα ολόκληρο κύκλωμα, εντός εισαγωγικών δεν είναι προσβολή, το οποίο ασχολείται με αυτόν τον τομέα. Τι κερδίζουν οι ξενοδοχείο υπάλληλοι? 12 ώρα, 7-8 μέρες χωρίς δουλειάς, χωρίς άδειες, χωρίς τίποτα, χωρίς τίποτα. Άρα λοιπόν και αυτός το πολιτιστικό προϊόν, όπως λένε, μπαίνει κυριολεκτικά στην υπηρεσία των επιχειρηματικών συμφερόντων. Μας λέτε, είστε ξεπερασμένοι και αγγυλωμένοι. Αυτή είναι η κατηγορία που προσάπτεται στο ΚΚΕ. Γιατί άραγε? Γιατί δεν βλέπετε το σύγχρονο κόσμο. Τον βλέπουμε, ο κόσμος της βαρβαρότητας. Γιατί είμαστε αντίθετοι με την εμπορευματοποίηση της τέχνης και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Βεβαίως είμαστε και αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Υπάρχουν δύο απόψεις. Ένα όλα στο χρήμα και ας πεθαίνει ο κόσμος. Δώστε μου, δεν θα ξαναμιλήσω, μία και έξω. Υποστηρίζουμε αμετακίνητα πως η πολιτιστική δημιουργία έχει βαθύτερη αποστολή. Δεν είναι ένα χυδαίο προϊόν που πουλιέται και αγοράζεται, όπως όλα τα υπόλοιπα, όπως και η υγεία και παιδεία κλπ. Ανήκει σε όλους η πολιτιστική δημιουργία, σε όλους τους ανθρώπους. Και είναι αποτέλεσμα συνολικά όλης της κοινωνίας και αυτών που έχουν το χάρισμα, αν θέλετε, που ασχολούνται και μπορούν να τα μεταφράσουν μέσα από την τέχνη και τον πολιτισμό. Εμείς λέμε έχει αποστολή να εξανθρωπίζει τον άνθρωπο, να καλλιεργεί όλες τις πλευρές του ψυχισμού του, να του δείχνει την αλήθεια για τη γύρω πραγματικότητα και τη δύναμη να επιδράσει αυτή και να μπορεί να την αλλάξει. Ποιος είναι ο δικός σας πολιτισμός, αλήθεια, του συστήματος? Ο Ραμπό. Ποιος? Όλες οι διαστροφές. Πάρτε τον Αμερικάνικο κινηματογράφο με εξαιρέσεις. Πάρτε τον Ευρωπαϊκό. Και μετά απορείτε για τα φαινόμενα βίας. Τι παράγεται, αλήθεια? Να συγκριθούμε ιστορικά. Να συγκριθούμε. Τι παρέγαγε το κομμουνιστικό κίνημα σε όλο το διάστημα στον τομέα του πολιτισμού. Πολεμήσατε, αλλά όλοι Θοδωράκη τραγουδάτε. Και άλλους καλλιτέχνες που ήταν τις καλλιτέχνες του δικού μας κινήματος, που εξυψώθηκαν πάνω από τη βία, από όλα όσα ασκήσατε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι... Εμείς λοιπόν δεν συμφωνούμε. Και όταν εσείς λέτε, παραδείγματος χάρη, ότι προστατεύετε και προάγετε το ελληνικό τραγούδι, τι εννοείτε? Ότι προσφέρει κέρδος και αποτελεί κερδοφόρο τουριστικό εμπορικό προϊόν. Συγχαρητήρια. Έτσι θεωρείτε τον πολιτισμό? Σαν να είναι πουλάω σουτζουκάκια. Αυτή είναι η θεωρία σας. Και μην κρύβεστε. Και σας λέμε όμως, δεν θα τα καταφέρετε. Ό,τι και να κάνετε, η Ελλάδα έχει προοδευτική, επαναστατική παράδοση και στον τομέα του τραγουδιού. Δεν μπορεί να τον νικήσουν τα σύγχρονα τραπ, τα ελεϊνά, που προωθούν ό,τι πιο χυδαίο υπάρχει και που κυκλοφορούν ελεύθερα και που πράγονται κιόλας. Είναι, δεν λέω ότι είναι ο πολιτισμός σας, αλλά είναι παραγωγή αυτού του αμερικάνικου μοντέλου και του πολιτισμού που εγώ είμαι και κάνω ότι γουστάρω. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Εδώ μπορούμε να συγκριθούμε.
για να δούμε και το μέλλον. Δεν θα τα περάσετε. Και η νεολαία μπορεί προσωρινά να τα ακούει αυτά, αλλά καταλήγει πάντα σε αυτό που λέγεται προοδευτικό, για να μην, και να πω και υπαστατικό τραγούδι. Δεύτερο θέμα. Αυτό είναι το ένα. Στην ίδια γραμμή, τι λέει η πολιτική αυτή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του καπιταλισμού συνολικά, και ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία και άλλοι δεν είναι τίποτα. Λέει αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων. Με τι κριτήριο? Ακριβώς με το ίδιο. Αξιοποίηση του αρχαιολογικού χώρου σημαίνει να πηγαίνουν διάφοροι επώνυμοι και να κάνουν καλά. Κάτω από τη σκιά, να πάνε, γιατί ο εργαζόμενος πρέπει να τολμήσει να πάει εκεί και να φάει και να κάνει γεύμα. Δεν του φτάνουν ούτε 2 χρόνια μισθή. Να είναι οι διάφοροι τέτοιοι που θα πηγαίνουν εκεί και θα κάνουν επίδειξη μόδας. Τα κάνατε αυτά, όχι μόνο στη σκιά. Να είναι η Ακρόπολη που θα διαφημίζεται μέσω της νέας μόδας. Θα είναι, αυτά έγιναν. Θα είναι στο Σούνιο μαζί και με την Πανσέλινο που θα διαφημίζει, δεν ξέρω πώς, δεν θέλω να πω ονόματα. Αυτό σημαίνει για εσάς, για μας δεν είναι το ίδιο. Πρέπει να έρθει σε επαφή ο άνθρωπος με τον ανθρώπινο πολιτισμό. Πώς δημιουργήθηκε, σε ποιες συνθήκες έγιναν όλα αυτά, για να μπορεί να αποκτά και ένα κριτήριο. Και το κριτήριο δεν είναι το μίνι ή το παντελόνι που θα πρέπει να αποκτήσει, αλλά είναι μια βαθιά γνώση που δεν τη θέλετε. Τρίτο θέμα. Αυτά είναι, πάνε πακέτο, να σας πω κάτι. Σε όλους τους τομείς. Το τρίτο θέμα ποιο είναι? Είναι η αφέμαξη δημόσιο τομέα. Για να μπορέσουν όλα αυτά να περάσουν σιγά σιγά στον ιδιωτικό και να αποφέρουν κέρδη, σημαίνει υποβάθμιση του δημόσιου τομέα. Αυτό το είδαμε. Και στην υγεία και στην παιδεία και αλλού το βλέπουμε και εδώ. Για να προχωρήσει το επόμενο βήμα στην ιδιωτικοποίηση. Και μάλιστα να καλλιεργήσει και αντίληψη στον κόσμο ότι να το δημόσιο απέτυχε, άρα γιατί δεν πάμε στους ιδιώτες για να πάει μπροστά η χώρα. Δηλαδή οι ιδιώτες. Και τέλος, σε αυτό το τομέα, γιατί λέμε ότι είναι πακέτο, υπάρχουν πολλά που πρέπει να πούμε, τελειώνω εδώ κύριε Πρόεδρε με μια παράγραφο, είναι οι εργασιακές σχέσεις. Είναι το πακέτο, έτσι πάει. Όχι σταθερή και μόνιμη δουλειά. Έτσι δεν είναι? 12 μήνες συμβάσεις. Ατομικές συμβάσεις. Και μετά λέτε, και δεν θέλω να διαβάσω, τα είπε και ο Γιάννης Οδηλής, τα είπε και σε μήνα η Διγινή, δεν θέλω να διαβάσω ότι και οι ίδιοι τα αναγνωρίζετε το τι συμβαίνει. Η υποβάθμιση είναι συνειδητή. Δεν έχει να κάνει με οικονομικά ζητήματα. Είναι συνειδητή αυτή η υποβάθμιση για να δημιουργήσει την υποδομή, τη θεωρητική υποδομή, να πάμε στους ιδιώτες. Εμείς πιστεύουμε λοιπόν ως ΚΚΕ στη δύναμη της τέχνης, στην επίδραση που μπορεί να ασκήσει στη συνείδηση και τη ζωή του λαού. Μπορεί να ανοίξει δρόμους στη σκέψη, να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση, στην κινητοποίησή του, ενάντια στην αδικία και την εκμετάλλευση. Δεν το θέλει το σύστημα αυτό. Δεν λέμε ότι είναι όλοι έτσι. Υπάρχουν και άνθρωποι που μπορεί να είναι και στην παράταξή σας και αλλού, αλλά είναι εξαιρέσεις, λέω σαν ιδεολογική κατεύθυνση, οι οποίοι δεν συμφωνούν με αυτή τη χειδεοποίηση συνολικά και την εμπορευματοποίηση της τέχνης. Εμείς αναγνωρίζουμε το διαπαιδαγωγικό ρόλο της, την ανάγκη που υπάρχει για όλους τους ανθρώπους από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους να έχουν επαφή και ενασχόληση με τις τέχνες και όχι να διδάσκονται την επιχειρηματικότητα στο νήπιο και στο δημοτικό. Έλεος πλέον. Θα σας γυρίσει μπούμεραγκ, να το ξέρετε. Και αυτό. Γιατί αυτά που διδάσκονται και τα όνειρα που μπορεί να φτιάξουν, η ζωή η ίδια θα τα γυρίσει ανάποδα. Επειδή δεν θα μπορούν να τα πετύχουν. Όπως οι γιάπηδες που καλλιεργούσατε τη δεκαετία του 90. Εμείς υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα κάθε καλλιτέχνη να ζει με αξιοπρέπεια από την τέχνη του. Και όχι να του πετάτε κάτι ψίχουλα τώρα. Το δικαίωμα όλου του λαού να απολαμβάνει υψηλού επίπεδου καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Το δικαίωμα όλων να απολαμβάνουν, να μελετούν και να διδάσκονται από την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας. Και έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτή. Και θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση και τα πράγματα μπορεί
και θα αλλάξουν, να το ξέρετε.